Ορμητικά νερά ύψους 8 μέτρων παρασύρουν με μανία ό,τι βρουν στο πέρασμά τους στην πόλη του Γούμπα της Αυστραλίας. Η πόλη που βρίσκεται δυτικά της πρωτεύουσας του Queensland, Brisbane, μέσα σε 24 ώρες χάνεται κάτω από τα νερά. Τα τοπικά μέσα κάνουν λόγο για φαινόμενο που θυμίζει τσουνάμι. 10 άτομα παρασύρονται στο θάνατο, μεταξύ αυτών και 4 παιδιά. Άλλοι 78 περίπου άνθρωποι αγνοούνται στις χειρότερες εδώ και 37 χρόνια πλημμύρες στην περιοχή. Μοναδικό καταφύγιο για εκατοντάδες κατοίκους είναι οι στέγες των σπιτιών τους. Σε μια τιτάνια επιχείρηση απεγκλωβισμού, τουλάχιστον 300 άτομα στη γύρω περιοχή απομακρύνθηκαν με στρατιωτικά ελικόπτερα, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν ακατάπαυστα το δύσκολο έργο τους. Με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ότι η θεομηνία κατευθύνεται προς τα περίχωρα του Brisbane, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, ο κόσμος εγκαταλείπει άρον-άρον τα σπίτια του, στους δρόμους επικρατεί χάος. Εκτιμάται ότι τις επόμενες ημέρες 15.000 κάτοικοι της πόλης των 2 εκατομμυρίων κατοίκων θα έχουν πληγεί από τις βροχοπτώσεις. Περισσότερο από 6.500 σπίτια και καταστήματα αναμένεται να πλημμυρίσουν. Ήδη η στάθμη του ομώνυμου ποταμού Brisbane έχει ανέβει επικίνδυνα, ενώ το φράγμα που χτίστηκε μετά τις φωνικές πλημμύρες του 1974 έχει υπερχειλήσει. Οργισμένοι κάτοικοι κατηγορούν τώρα τις αρχές ότι επέδειξαν ολιγορία και δεν ενημέρωσαν έγκαιρα τους κατοίκους για το μέγεθος της καταστροφής. Εν μέσω ανησυχιών ότι τα ανθρακορυχεία στο Queensland που αποτελούν βασικό μοχλό της τοπικής οικονομίας θα χρειαστούν μήνες για να επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς στην παραγωγή, το δολάριο Αυστραλίας κατρακύλησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τριών τελευταίων εβδομάδων. Σύμφωνα με εκτίμηση της Αυστραλέζικης Τράπεζας Westpac, η οικονομική ανάπτυξη θα συρρυκνωθεί κατά 0,3%, ενώ οι πρώτες ανεπίσημες εκτιμήσεις για τις οικονομικές ζημίες ανέρχονται στα 6 δισεκατομμύρια.